Όχι, πάμε να υποδεχτούμε τον αγαπημένο μας παιχνιδά, το μουστάκι. Ένα χειροκρότημα είναι Δευτέρα, ρε παιδιά, να τον υποδεχτούμε. Έλα, Θανάση, έλα. Έλα, αγόρι, μπράβο, μπράβο. Ήρθε ο αγαπημένος παιχνιδάς, ήρθε αλλά... και μας φέρνει την καλύτερη είδηση της ημέρας. Πριν όμως... Ήρθε μόνος. Δεν ήρθε πριν μόνος. Πριν όμως ήρθε μόνος, ωραίο ήταν. Πριν όμως δεν ήρθε μόνος, σωστό, το υιοθετούμε, το κρατάμε. Άμα το θυμόμαστε. Γιατί μπορεί να στερέψουμε από ατάκες μελλοντικά. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, ήρθε. Ήρθε με Rainbow Loom, θέλω να σας πω. Rainbow Loom. Loom. Λοιπόν, είναι εκείνη η κατηγορία των παιχνιδιών. Αχ, δεν ξέρω, εγώ κάπως μιλάνε στην καρδιά μας. Που τα παιδιά θα την αγαπήσουν και την έχουν ήδη ξεχωρίσει. Είναι μια κατηγορία παιχνιδιών, όπως σας είπα. Όπου τα παιδιά αγαπούν και λατρεύουν γιατί έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν πολλά εντυπωσιακά βραχιόλια. Επιλέγοντας όμως μέσα από μια μεγάλη πληθώρα και γκάμα πολύχρωμων ταινιών. Βλέπετε και σχετικές εικόνες. Υπάρχει όμως και το Happy Loom, που είναι ένα εύχριστο εργαλείο που αξιοποιούν τα παιδιά με τα δαχτυλάκια τους και μπορούν να φέρουν και να δημιουργούν ό,τι τα ίδια επιθυμούν. Θέλουν βροχιολάκια, θέλουν κολλιέ, θέλουν δαχτυλίδι, θέλουν μπρελόγ. Για παράδειγμα, δίνω εγώ κάποιες ιδέες, μπορούν να το κάνουν. Αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ πολύ ξεχωριστά, θα σας πω εγώ, γιατί τα αφήνουν να φανταστούν και να διαλέξουν τα χρώματα που θέλουν, οπότε βάζουν και τη δική τους τη σκέψη λίγο περισσότερο μέσα στο παιχνίδι αυτό. Και πολύ σημαντικό, πρέπει να εστιάσουν καθ' όλη τη διάρκεια που παίζουν και κάνουν τη δική τους την εργασία δημιουργώντας τα. Οπότε άλλο ένα συν. Και νομίζω ότι είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή που μπορείτε να κάνετε στον αγαπημένο μας παιχνιδά, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη στην Αλικαρνασσό. Θα τα βρείτε, θα τα αγαπήσετε και σίγουρα θα είναι η νούμερο 1 επιλογή σας. Αχ, καλή είδηση της ημέρας, λοιπόν. Φυσικά, η καλύτερη. Για κάποιους, λοιπόν, φίλες και φίλοι, το πρόσωπο για το οποίο θα συζητήσουμε δεν χρειάζεται συστάσεις. Ο κόσμος του διαδικτύου έχει ξεκινήσει ήδη τα τελευταία τουλάχιστον 6-7 χρόνια να τον αποθεώνει όχι μόνο για τους εκατομμύρια subscribers και ακολούθους που έχει στους προσωπικούς του λογαριασμούς, αλλά βεβαίως για τον ανθρώπινο χαρακτήρα του και για τα επιτεύγματά του. Αναφερόμαστε βεβαίως στον Τζίμι Ντόναλτσον ή κατά κόσμον Mr. Beast. Θα τον έχετε ακούσει περισσότεροι που μας παρακολουθείτε, κάποιοι ενδεχομένως όχι. Είναι ένας YouTuber ο οποίος έχει εκατομμύρια subscribers και ο άνθρωπος αυτός, εκτός του ότι μιλάει για κάποια νέα τεχνολογικά δεδομένα και σε παιχνίδια διαδικτυακά κτλ. Είναι και gamer ταυτόχρονα. Είναι gamer. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος έχει βαλθεί να λύσει όσο το δυνατόν περισσότερα άλυτα προβλήματα που συμβαίνουν στον πλανήτη μας. Όπως για παράδειγμα να βοηθήσει ανθρώπους οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα. Χρειάστηκαν προσθετικά μέλη κάποια στιγμή. Τα βοήθησε. Τα έκανε. Παιδιά και οικογένειες που δεν είχαν ρούχα να βάλουν και παπούτσια. Έδωσε 2 εκατομμύρια ευρώ. Πάρτε τα να πάρετε ρούχα και παπούτσια. Τώρα έχει βαλθεί να λύσει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που μαστίζουν την Αφρικανική Ήπειρο. Χριστιανά μου. Λοιπόν, έχει βρει τρόπο για ακόμη μια φορά να μας εκπλήξει, θα πω εγώ, και έχει βάλει ως στόχο να δημιουργήσει 100 πηγάδια με πόσιμο νερό σε όλη την Αφρικανική Ήπειρο. Έχει ξεκινήσει με το πρώτο πηγάδι, το οποίο ήταν στην Κένια, και έχουμε και σχετικά πλάνα που δείχνει τον ίδιο και τη δική του την ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού του, εκεί όπου επισκέφθηκαν το σημείο και δημιούργησαν το πηγάδι, με τους μαθητές βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, να έχουν αυτή τη χαρά που έχουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα πολύ κοντά στο δικό τους το σχολείο να αξιοποιήσουν το πόσιμο νερό. Κοίτα πώς κάνουν τα παιδιά. Η χαρά, είναι η χαρά αυτή που εμάς μπορεί να είναι αυτονόητο, αλλά για αυτά τα παιδιά δεν ήταν. Όμως αυτός ο άνθρωπος έδωσε μια ελπίδα παραπάνω. Ο YouTuber επισκέφθηκε ακόμη και τη Ζιμπάμπουε και κατασκεύασε και μια γέφυρα για να βελτιώσει την πρόσβαση σε ένα πηγάδι το οποίο βρισκόταν κάποια μέτρα πιο εκεί. Όμως η γέφυρα που υπήρχε δεν ήταν διαθέσιμη και εύκολη να αξιοποιηθεί, όπως συνέβαλε και σε αυτό. Ένας άνθρωπος που έχει αποτελέσει και πρότυπο για άλλους YouTuber και εδώ στην Ελλάδα έχουμε δει παρόμοια σκηνικά, όχι βέβαια τέτοιου βεληνικού και όχι με άκρο φιλανθρωπικό χαρακτήρα όπως θα θέλαμε να δούμε. Όμως έχει βάλει το δικό του το λιθαράκι και για ακόμη πολλά και διαφορετικά σχέδια και πολλοί μπορεί να αναρωτιούνται πού ο άνθρωπος αυτός βρίσκει τα χρήματα. Υπάρχει εξήγηση. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος. Για αυτόν πώς, όχι. Δηλαδή όχι. Υπάρχουν άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που βλέπουν ότι υπάρχει ένας YouTuber, υπάρχει ένας. Ο οποίος δημιουργεί διαδικτυακό υλικό για τα social media και όχι μόνο, όπου έχει ως σημείο αναφοράς τις ανάγκες αυτού του πλανήτη. Άρα υπάρχουν μεγάλες εταιρείες, υπάρχουν ζάπλουτοι σε όλο τον πλανήτη, οι οποίοι το χρηματοδοτούν. Κατά κάποιο τρόπο, κάπως έτσι, μέσα από τα προϊόντα που κι αυτός προωθεί κτλ. Το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος ξεκίνησε από το 2012 να δείχνει τα δόντια του, εντός εισαγωγικών, σε ό,τι έχει να κάνει με τις φιλανθρωπικού χαρακτήρα κινήσεις του προς όφελος των πολιτών όλου του κόσμου σε ηλικία μόλις 13 ετών. Και τώρα, φίλες και φίλοι, έχει περισσότερους από 154 εκατομμύρια subscribers στο YouTube. Και είναι βεβαίως ένας από τους δημοφιλέστερους και ένας από τους
πλουσιότερους, θα το πω, αν και αυτός αξιοποιεί το χρήμα διαφορετικά. Είναι, αλλά και από τα δικά του τα έσοδα ο ίδιος μπαίνει στη διαδικασία να δωρήσει για να δημιουργηθούν τα έργα που έχει στο μυαλό του, όχι μόνο από τις χορηγίες. Βάζει δηλαδή και τα δικά του τα χρήματα και ίσως αυτό τον ξεχωρίζει και τον κάνει να διαφέρει. Καλό είναι τέτοια παραδείγματα να κοιτάμε εδώ στην Ελλάδα και όχι κάποια άλλα που έχουμε δει κατά καιρούς. Αυτός έχει μοιράσει και αυτός από κανένα αεροπλάνο, κανένα ελικόπτερο. Ναι, 10.000 νομίζω δολάρια, κάτι τέτοιο είχε. Α, είχε δώσει σε έναν άστεγο που βρήκε στο δρόμο. 10.000 ευρώ, ενώ περίμενα να του πετάξει κάποια κέρματα, του έδωσε 10.000 ευρώ και τρελάθηκε. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό και το βίντεο το συγκεκριμένο. Ναι. Αξιοποιεί τη φήμη του για καλό. Σωστό. Αυτό είναι το σημαντικό τώρα στην προκειμένη περίπτωση. Μπράβο του. 100 πηγάδια. Αν μας βλέπει, αν μας ακούει, από εμάς μπράβο. Ναϊρόμπι και σε άλλες αφρικανικές χώρες οι οποίες διψούν με ψυχές οι οποίες δεν έχουν σταγόνα νερό. Να πιούν και βεβαίως να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους. Μπράβο στο Mr. Beast, γίνε και εσύ ένας Mr. Beast, μπορείς, έτσι υπάρχουν χίλιοι τρόποι. Δεν είναι απαραίτητο να είσαι YouTuber με εκατομμύρια subscribers, Χριστιαν, έτσι δεν είναι. Όχι καθόλου ανάγκη δεν είναι θέλει αυτό, να βοηθήσει, υπάρχουν τρόποι. Σημασία έχει να το θέλουμε πραγματικά και ειλικρινά από εκεί και έπειτα. Μπορεί να γίνει, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Τα μουστάκα μας. Γεια σου, μουστάκα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλή είδηση της ημέρας. Εσείς μην το ξεχνάτε, χαμογελαστά προσωπάκια. Mm-hmm. Θα τα δείτε μόνο όταν παίρνουν το κατόφλι του αγαπημένου μας παιχνιδά του μουστάκα εδώ στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό. Ένας κόσμος όνειρο, βρε παιδιά, είναι αυτός και μας περιμένει να τον επισκεφθούμε. Τα λέμε αύριο, γεια σου. Τι είναι το παιχνίδι? Το παιχνίδι είναι ανυπομονησία. Το παιχνίδι είναι χαρά. Είναι μαγεία. Το παιχνίδι είναι παρέα. Χρόνια πολλά, μπαμπά. Είναι αγάπη. Το παιχνίδι είναι όνειρο. Το παιχνίδι είναι μουστάκας. Παιχνίδια μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο.